Έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που ανατρέπει και διαψεύδει όλο αυτό το αφήγημα της δίθεν σταθερότητας και δίθεν ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και δεν το λέω εγώ, ο νυχτοβάτης, εγώ ποιος είμαι εξάλλου να να αμφισβητήσω αυτά που λέει η κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. προσθέω, Προ Εγώ είμαι ένα ταπεινό ε, blogger, youtuber που εδώ έχει ένα μικρόφωνο μπροστά του και λέει α, για να περνάει η ώρα, ξέρω εγώ. Και να έχει ένα κοινό από κάτω να τον ακούει. Δεν, ναι, όχι, όχι. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ ο νυχτοβάτη, ο Γιώργο Παπαγυρίου. Τα λένε άλλοι. Εγώ απλά τα μεταφέρω. Εδώ τα οπτικοποιώ, τα λέω αλλιώ. Λοιπόν, και αυτοί που τα λένε δυστυχώ είναι πολύ πιο σοβαροί από την ελληνική κυβέρνηση. <coughs> <coughs> Γιατί έχω την, εντύπωση... έχω... έχω την εντύπωση. Δεν παίρνω και όρκο, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Financial Times. Είναι ένα σοβαρό έντυπο. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Και είναι ένα έντυπο που στην οικονομία τουλάχιστον δηλαδή, ξέρει τι λέει. Μιλάει με στοιχεία, μιλάει με σχεδιαγράμματα, με γραφήματα, με στοιχεία. Τα παίρνει από κάπου επίσημα, <coughs> τα δημοσιεύει. Μου είναι λίγο δύσκολο όταν γράφω τις εκπομπές <coughs> να σας τα πω αυτά. Αλλά θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και στις ζωντανέ εκπομπές. Δηλαδή να κάνουμε μια καταγραφή οθόνης. Για να δούμε τα στοιχεία που έχω συλλέξει από το διαδίκτυο. Να τα βλέπουμε μαζί. Γιατί παραλαμβάνω, δεν τα λέω εγώ. Ποιο είμαι εγώ. Ποιο είμαι εγώ για να πω τέτοια πράγματα εναντίον τη κυβέρνηση. Προ Θεού. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα αναπαράγω ακριβώς αυτά που λένε οι Financial Times. Δεν θα πω κόμμα παραπάνω. Πάμε να κάνουμε λοιπόν την καταγραφή οθόνη. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Financial Times. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Για να δω και αυτό είναι άλλο. Πού τα βρήκα ρε παιδιά. Financial Times. Πού είναι ρε Financial Times. Όχι αυτό είναι ε, ένα άλλο ελληνικό site. <χωδεύτερη> 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 α εδώ ορίστε. Να δούμε ένα γράφημα αρχικά που έχει βάλει το Financial Times από τότε που η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ. 2000. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, εδώ με το μόβο αυτό χρώμα, είναι γκρις. Γκρις. Κακώς μας γράφουν γκρις. Θα έπρεπε να μας γράφουν Ελλάς. Ελλάς. Αλλά τώρα τι να τους πεις. Για να δούμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Είμαστε σε 14η θέση. Λίγο πάνω από την Πορτογαλία, πάνω από τη Μάλτα, ε, κάτω από την Κύπρο, κάτω λίγο από την Ισπανία. Και εντάξει, οι άλλοι ξεφεύγουν πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό πώ αλλάζει κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπουμε, αρχίζει να συρρυκνώνεται το 10. Είδατε, το 10. Εδώ, τσουπουτσουπου, τσουπουτσουπου, -τσουπου, πέφτουμε, πέφτουμε κι άλλο, πέφτουμε, πρωτελευταίοι. 2020. 2023. Κοιτάξτε το πάλι από την αρχή, εδώ βλέπετε, εδώ από το 4 και μετά μας παίρνει κατηφόρα, και από το 10 και μετά πάμε στο... Ναι, να μην το πω. 14. Πέφτουμε κάθε χρονιά, πέφτουμε και μία θέση. Κάθε χρονιά πέφτουμε και μία θέση. Μέχρι εδώ. Το 2019 λοιπόν. Το 2019. Είμαστε πάνω από τη Βουλγαρία. Με μία διαφορά όμως. Ότι η Βουλγαρία δεν είναι στο ευρώ. Άρα στην Ευρωζώνη είμαστε τελευταίοι. Βλέπετε, 20, 21, 22, 23 φυλάκια ο Τσίκης. Πέφτουμε συνέχεια. 64 η Βουλγαρία, 67 εμείς. Αλλά με τη διαφορά ότι η Βουλγαρία δεν είναι στην Ευρωζώνη. Τα λάβατε. Και άρα, άρα εμείς είμαστε οι τελευταίοι σε αυτό το πανηγυράκι εδώ. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Είναι μια ανάρτηση εδώ, το γράφημα. Ωραία. Πάμε. Ε... Και κάτσε να δω που έχω βάλει τους Financial Times που το είχα βρει πριν. Τα είχα βρει πριν εδώ. Έπαιζα με τις αναρτήσεις έψαχνα να βρω στοιχεία αλλά θα τα βρω αλλιώς μισό λεπτό γιατί έχω κάνει την αναζήτηση Financial Times εδώ βλέπουμε το site της Financial Times και μπαίνουμε εδώ Accept κλείστε και αυτό λοιπόν εδώ βλέπουμε είναι το επίσημο site των Financial Times και να κάνουμε μια απλή μετάφραση στα ελληνικά η οικονομική ανάκαψη της Ελλάδας σε πόδινο πλαίσιο. Λοιπόν, είναι καιρός να δούμε την ισχυρή οικονομική ανάκαψη της Ελλάδας μετά την πανδημία σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Η χώρα είναι πράγματι μεταξύ των καλύτερων πρόσφατων επιδόσεων στην Ευρωζώνη. Αλλά έχει γίνει και η φτωχότερη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Εδώ είναι το πληρωμένο site, δεν μπορούμε να μπούμε εδώ, δεν πειράζει. Ε, θα σας εξηγήσω εγώ γιατί, γιατί, θα σας πω. Την περασμένη εβδομάδα ο οίκος αξιολόγησης στα ήταν ο τελευταίος που επένεσε τη χώρα που άξιζε καθώς αναθεώρησε την προοπτική της χώρας σε θετική. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι οι ελληνικέ αρχέ ανέλαβαν ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εμβρία εμβέλεια και αντιμετώπιση μακροχρόνιων σημείων συμφόρηση, ενισχύοντα την ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη και καταλήγοντα σε πτώση τον δείκτη του χρέου του ΑΕΠ. Πράγματι, νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat τη Δευτέρα έδειξαν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέο σχέση με το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10,8 ποσοστιαίε μονάδε στα 162% από το 2023. Η Ευρωπαϊκή ονομία, η Οικονομία, αναπτύχθηκε κατά τη 2% το 2023, ξεπερνώντας τη συρρήγνωση 0,3% της, στη Γερμανία, της Γερμανίας. Η Γερμανία έπεσε 0,3%, συρρυκνώνεται. Από το 2019, πριν από την πανδημία, η χώρα αναπτύχθηκε σε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωζώνη, την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι η ελληνική οικονομία θα επεκταθεί κατά 2% και φέτος και θα συνεχίσει να ξεπερνά το μέσο όρο ανάπτυξης της Νομισματικής Ένωσης για τα επόμενα δύο χρόνια. Η ισχυρή αριθμή τουρισμού, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι μέχρι μ, και πέρυσι, μ, πέρυσι έτσι και έτσι, αλλά φέτος ο τουρισμός με το κι άλλοι θα τον δούμε, που συμβαδίζουν με τη βελτίωση τη αγορά, εργασία και την αναγκάψη κατανάλωση. Βοηθούν το ίδιο ισχύει για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που στοχεύουν στην άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη, όπω η ανάψεξη τη ψηφιακή πρόσβαση τη δημόσια υπηρεσίας η επιτάχυνση των δικαστικών αποφάσεων και η βελτίωση της διαφάνειας και των δημοσίων οικονομικών. Ωστόσο, 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 η τελευταία ανάκαμψη έχει μόλις ελαφρώς ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο της Ελλάδος σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία δύο χρόνια και όχι αρκετά για να, απομα... για να τους απομακρύνει από τους φτωχότερους ανθρώπους στην Ευρωζώνη. Το φτωχότερο δηλαδή, διότι στην Ευρωζώνη δεν είναι η Βουλγαρία, οπότε είμαστε οι φτωχότεροι στη Βουλγαρία αυτό είναι ένα σχετικά νέο πράγμα για την Ελλάδα καθώς το κατακεφαλήνα ΕΠ ήταν παρόμοιο με αυτό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωση το 2009 από τότε 10 χώρες έχουν δει το βιωτικό επίπεδο να αυξάνεται από αυτό στην Ελλάδα αφήνοντας την τελευταία, φτωχο... την τελευταία φτωχότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Βουλγαρία και οι φτωχότεροι στον μπλοκ του κοινού νομισματος. Εδώ μα το λέει και αυτό ότι είμαστε φτωχότεροι στο κοινό νόμισμα. Καθώ το χάσμα με τη Βουλγαρία μειώνεται απότομα, δεν είναι παράλογο να περιμένουμε ότι η Ελλάδα θα γίνει σύντομα η φτωχότερη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε εδώ την κόκκινη γραμμή και τη Βουλγαρία. Βλέπετε εδώ πάω τον Κένσορα πάνω γράφει γκρι και εδώ τη Βουλγαρία είναι 64-67. Πολύ μικρή η διαφορά. Πώ συμβιβάζονται αυτέ οι αντίστοιχε ιστορίε ισχυρή ανάκαμψη και φτώχεια. Η απάντηση βρίσκεται στον απόϊχο τη οικονομική κρίση και τη λιτότητα που ακολούθησε την κρίση του 2010. Οι ελληνικέ δαπάνε περικόπηκαν, οι φόροι αυξήθηκαν για να εξασφαλιστεί η διάσωση από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπιέζοντα επιχειρήσει και νοικοκυριά και καταδαφίζοντα την οικονομία. Η επέκταση τη οικονομική ζημιά ήταν εξαιρετική για καιρό ειρήνης. Δηλαδή σαν να μας λέει ότι είχαμε πόλεμο. Η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε σχεδόν κατά 30% από την κορυφή στο κατώτατο σημείο. Το 2016 οι καταλονικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 24% από το 2007. Οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 20% και οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά κόρυφα κατά 65%. Την ίδια περίοδο η μεταποιητική δραστηριότητα μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Το λιανικό εμπόριο και η επαγγελματική δραστηριότητα συρρυκνώθηκαν σχεδόν κατά το 1 τρίτο και η ανεργία εκτοξεύθηκε στο ιστορικό υψηλό σχεδόν 30%. Ως αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία, αλλά εδώ ρε παιδιά λέει ανεργία ιστορικό και, και πώς αφού έχουμε ανεργία ζητάμε ξένα χέρια. Ε, δεν πάνε για δουλειά. Έχουν ανεργία. Τι είναι στον ΟΑΕΔ όλοι. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Financial Times τα γράφουν. Εγώ προβληματίζομαι απλά. Ω αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία είναι σήμερα περίπου 19% μικρότερη από το 2007. Παρά την ισχυρή ανάκαμψη της χώρας μετά την πανδημία. Ενώ η, η, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της έχει αυξηθεί κατά 17%. Και εγώ θα σας πω τώρα το μυστικό. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό. Α, κάτι που αποφεύγει να το πει και η Financial Times. Είναι πολύ απλό. Η ανάπτυξη του 2% στην Ελλάδα την ώρα που στη Γερμανία είναι μόνο 0,6% <coughs> Ξέρετε τι σημαίνει. Ότι στην Ελλάδα κάποιο παίρνει εισόδημα παραδείγματο χάρη 1000 ευρώ. Καλά θα είναι, αλλά λέμε τώρα. Άρα η αύξηση του 2% στο εισόδημα του είναι μόλις 20 ευρώ. Ενώ κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα 10.000 ευρώ το αύξησε κατά 0,6 έχει 60 ευρώ. Δεν είναι ίδιος ο μισθός στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Το 0,6% στη Γερμανία στους μισθούς που παίρνουν είναι πολύ περισσότερο από αυτό που παίρνουν στην Ελλάδα στον μισθό των χιλίων ευρώ με 2%. Παίζουμε δηλαδή με τους αριθμούς και δυστυχώς κανένας δεν καταλαβαίνει με το τι σε τι γίνεται. Γιατί άλλο 2% στα 1.000 ευρώ, που δεν είναι και 1.000 ευρώ ο μέσος μισθός, ο, ο κατώτατος είναι 880, πήγε τώρα 880, ήταν πιο λίγο, ενώ στη Γερμανία που είναι άλλου ύψους η μισθή, το 0,6 είναι πολύ περισσότερο από το 2%. Γιατί κατά τ άλλα, μιλάμε για οικονομικό θαύμα. Ποιο είναι το οικονομικό θαύμα. Πώς ορίζεται το οικονομικό θαύμα. Και να δούμε το άλλο site που είδαμε πριν. Λέει, οι Έλληνες έγιναν οι δεύτεροι φτωχότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Και εδώ αποφεύγει να πει λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν λέει η Ευρωζώνη, γιατί η Βουλγαρία δεν είναι στην Ευρωζώνη. Άρα είμαστε τελευταίοι. Εφόσον ο τελευταίο δεν είναι στην Ευρωζώνη, είναι απλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είμαστε τελευταίοι. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, Και τι γίνεται. Αν κάποιος δεν ζούσε στην Ελλάδα ή μπορεί να ήταν ρε παιδί μου, να αρχόταν μια επίσκεψη εδώ, να δει τις παραλίες μας και άκουγε την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη θα πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες θα χάσουν την καλοπέρασή τους αν αποφασίσουν να τον μαβρίσουν στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει σταθερότητα. Και πολύ πολλοί... αυτό που πουλάει ο κύριος Μητσοτάκης το αγοράζουν. Αλλά αν κάποιος προσέξει τα πραγματικά δεδομένα, είναι αμήλικτα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΑΣΑ, έχουμε την υψηλότερη άμεση και έμεση φορολογία από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Η δε φορολογική επιβάρηση της ελληνικής οικογένειας και οικονομίας είναι η μεγαλύτερη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν προβλήματα με την ελευθερία του τύπου και την απονομή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την έκθεση του State Department που είπαμε προχτές, έχουμε κυβερνητική διαφθορά και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πληθώρα γενοκτονιών, γυναικοκτενιών και εγκλήματα μίσους. Σύμφωνα όμως με την κυβέρνηση, έχουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή της κυβέρνησης, παρεπιπτόντος, ...εμπεριέχει και δύο θανάτους από ατυ αργατικά ατυχήματα κάθε μέρα. Δυστυχώς... ...φίλοι και φίλες, βλέπετε ότι αλλιώς τα λένε στο εξωτερικό και σας έδειξα τους Financial Times. Δεν τα είπα εγώ. Δεν ήθελα να γίνω κακός εγώ. Εγώ απλά ψάχνω. Βρίσκω, διαβάζω, ανησυχώ, κοιτάω δεξιά, αριστερά, διότι ταυτόχρονα με αυτά κι κιόλα. Έχουμε στείλει μεγάλο αριθμό οπλισμού στην Ουκρανία. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό αφοπλίσει τα νησιά μα. Και μάλιστα, κατά διαβολική σύμπτωση, έχουμε διώξει τα όπλα αυτά που ήθελαν οι Τούρκοι να διώξουμε. κάτι δεν αρέσει. Αλλιώς τα λένε στην Ελλάδα, αλλιώς τα λένε στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, συγγνώμη, αλλά εγώ διάβασα ό,τι έλεγε, η, έλεγε η Financial Times. Δεν τα είπα από το μυαλό μου και επειδή αποδεικνύω πάντα αυτά που λέω, σας τα, σας τα να τα δείτε, να τα δούμε μαζί. Και εγώ ανάγνωση έκανα. Σας τα και τα έκανα και ανάγνωση ταυτόχρονα. Δεν τα λέω εγώ, προς Θεού. Με κατηγορήσετε. Εντάξει. Financial Times. Πείτε στο διαδίκτυο, ψάξτε και θα βρείτε. Και θα βρείτε κι άλλα. Γιατί κι εγώ βρίσκω κι άλλα. Απλά σταματάω να κάνω την εκπομπή, να γράψω, γιατί είναι και Πέντε ώρα τα ξημερώματα τώρα τέτοια ώρα που την γράφω εγώ την εκπομπή. Γιατί τέτοια και μεγάλη εβδομάδα. <συσίλια> Καλή σαρνίχτα προς τη στιγμή. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. γεννηθεί το, το θέλημά